ότι ακόμα και αν κλείσει το κέντρο υγείας βασιλικής, δεν θα μπορέσει να λυθεί το ζήτημα της παθολογικής. Γιατί πλέον τα μεμπαλώματα όλο το προηγούμενο διάστημα φτάσαν μέχρι εδώ. Εμείς ζητάμε άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ώστε να στελεχωθούν τα τμήματα και οι κλινικές που αιμορραγούν για να μπορέσουν να προσφέρουν στοιχειώδες υπηρεσίες πολίτες και στους πολίτες της περιοχής μας. Αλλά όμως, φίλοι και φίλοι, αυτά που συμβαίνουν στο νοσοκομείο μας, αυτά συμβαίνουν μόνο στο νοσοκομείο μας? Όχι, φίλες και φίλοι, δεν συμβαίνουν μόνο στο νοσοκομείο μας. Συμβαίνουν σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Συμβαίνουν ακόμα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είτε υπάρχουν μνημόνια είτε δεν υπάρχουν μνημόνια. Διότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Τρόικας και των θεσμών μέσα από σιδερένιους νόμους, όπως είναι το Σύμφωνο Ανταγωνιστικότητας, το Σύμφωνο για τα Ευρώ, η Πράσινη, η Λευκή Σύμβλος, έχει να κάνει με τη διάλυση του κοινωνικού κράτους, ώστε δημιουργώντας και τις κατάλληλες εργασιακές συνθήκες να έρθουν οι ιδιώτες να πάρουν τα νοσοκομεία, να πάρουν την υγεία, να πάρουν την παιδεία στα χέρια τους για να λύσουν αυτά τα ζητήματα. Αυτό, όπως όμως καταλαβαίνουμε, κατά την άποψή μας θα έχει και ένα δεύτερο κομμάτι. Θα είναι ένα δυσβάστακτο κόστος για τους πολίτες μας. Εμείς θεωρούμε ότι η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται. Δεν είναι εμπόρευμα το οποίο πρέπει να πουλιέται και να αγοράζεται, όπως θέλουν να μας το πασάρουν. Και θα ήθελα να πω και κάτι για το καινούργιο το νοσοκομείο, γιατί γίνονται σε όλους μας ερωτήσεις ότι μας σας φτιάχνουν και ένα καινούργιο νοσοκομείο. Ναι, κοιτάξτε φίλες και φίλοι, όντως μας φτιάχνουν ένα καινούργιο νοσοκομείο. Αλλά μήπως και γύρω-γύρω στην περιοχή μας δεν υπάρχουν καινούργια νοσοκομεία? Μήπως δεν υπάρχει στην Κέρκυρα καινούργιο νοσοκομείο? Μήπως δεν υπάρχει στο Μεζολόγγι? Μήπως δεν υπάρχει στο Αγρίνιο? Μα τα ίδια προβλήματα συμβαίνουν και εκεί. Άρα λοιπόν, το καινούργιο νοσοκομείο και μέσα από το νόμο που ψηφίστηκε το Σεπτέμβρη του 2014 για τον νόμο, το περίφημο της ΕΣΑΝ που λέει ότι τα νοσοκομεία πλέον θα είναι επιχειρήσεις, ανώνυμες εταιρείες οι οποίες θα εισαχθούν στο χρηματιστήριο προσελκύοντας κεφάλαια, το 51% θα είναι στο κράτος, το υπόλοιπο στις διοικήσεις και στους ιδιώτες